Είμαστε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, Παναγιώτη Χριστόφα, και συμπληρώνουμε ένα χρόνο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και είμαστε στους 9 περίπου μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, σε αυτούς τους 9 μήνες, ποιος είναι ο δικός σας απολογισμός, τόσο ως προς τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, και ποια ήταν τα βασικά προβλήματα που συναντήσατε και εμπόδια? Νομίζω ότι είναι ένας απολογισμός θετικός. 9 μήνες, όπως είπατε, συμπληρώθηκαν πριν λίγες μέρες από την πρώτη του έτους που αναλάβαμε. Μια ελπιδοφόρα περίοδος για μας, με πολλή δουλειά, με πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, που ερχόταν από το παρελθόν, από προηγούμενες δημοτικές αρχές, και σιγά σιγά προσπαθούμε όλα να τα ξεμπερδέψουμε και να τα δρομολογήσουμε, είτε αφορά έργα τα οποία για κάποιο λόγο ήταν παγωμένα, είτε έργα δρομολογημένα τα οποία είχαν ενταχθεί και δημοπρατηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, και τώρα εμείς τα υλοποιούμε και τα ολοκληρώνουμε, καθώς επίσης να προετοιμάσουμε και την επόμενη γενιά των εντάξεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά είναι η θετική πλευρά, όπως επίσης πιστεύω ότι δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της καθημερινότητας, να είμαστε άμεσα σε αυτά που απασχολούν τον πολίτη και στο μέτρο του δυνατού νομίζω ότι πετύχαμε. Περάσαμε ένα καλοκαίρι με πάρα πολύ κόσμο, με επισκέπτες που ήταν πολύ καλό για τον τόπο, για τις επιχειρήσεις, για το νησί ολόκληρο, και νομίζω ότι τα καταφέραμε, περάσαμε αυτό το τεστ. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια προβλήματα, δεν είναι μόνο σε εμάς εδώ στο Δήμο, είναι πανελλαδικά, τα διαβάζετε κι εσείς, τα λέει και η ΚΕΔΕ, τα αρμόδια μας όργανα, και είναι το θέμα των χρηματοδοτήσεων που οδήγησε σε εμάς, ας πούμε, να έχουμε κάποια κενά σε συμβασιούχους υπαλλήλους που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Συμβασιούχοι υπάλληλοι οι οποίοι κάλυπταν ανάγκες έξω στην καθαριότητα, στο πράσινο, στην πολιτική προστασία. Όπως επίσης υπάρχει και αυτό το τέλος ταφής που έχει επιληφθεί στους Δήμους, το τέλος ταφής απορριμμάτων που είναι δυσβάσταχτο και το οποίο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Αυτά είναι κάποια μειονεκτήματα τα οποία πάντα και το Δημοτικό Συμβούλιο Σύσσωμο, αλλά και εγώ που εκπροσωπώ στα αρμόδια όργανα της ΚΕΔΕ, βάζουμε προς το Υπουργείο Εσωτερικών να επιληφθεί να βοηθήσει τους Δήμους. Περιμένουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα δώσουν κάποια έκτακτη επιχορήγηση ΚΑΠ, να πάρουμε μία ανάσα, αλλά αυτή τη στιγμή παλεύουμε και με αυτά που έχουμε και ετοιμάζουμε το σχεδιασμό και το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό για τη νέα χρονιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των έργων που αναφέρατε προηγουμένως, παραλάβατε από την προηγούμενη δημοτική αρχή κάποια έργα που είτε είχαν δρομολογηθεί είτε υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες, και αναφέρομαι στο πάρκο Μυστεγνών, στην Προκυμαία, στην Επάνω Σκάλα και στην Αγία Κυριακή. Και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η σημερινή εξέλιξη των συγκεκριμένων έργων. Ναι, να τα πάρω μια τυχαία σειρά. Το πάρκο των Μυστεγνών που αναφέρατε ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες, μένει να γίνει η δεντροφύτευση, οι απαραίτητες κηπευτικές εργασίες, και παραδίδεται στους πολίτες. Ένα πολύ σημαντικό έργο που έγινε, μια ανάπλαση όλης της περιοχής εκεί με αθλητικούς χώρους και παιδική χαρά που θα το χαίρονται οι πολίτες. Σε όλα αυτά βέβαια εμείς τώρα αναλαμβάνουμε το δύσκολο έργο να είμαστε από κοντά, πέρα από τους πολίτες που πρέπει να τα σέβονται, και εμείς πρέπει να δούμε τη διαδικασία της συντηρήσεως όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Παράλληλα τελείωσε και ο χώρος, ο αθλητικός τελειώνει τον Οκτώβριο τώρα στο Παναγιούδα, με το κλειστό γυμναστήριο, με το γήπεδο 5x5 και με τους χώρους πάρκινγκ. Κατεβαίνω προς την Επάνω Σκάλα που αναφέρατε, το πάρκο εκδηλώσεων ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες, εντός Οκτωβρίου θα παραδοθεί στους πολίτες της πόλης μας και στους επισκέπτες. Το έργο της Αγίας Κυριακής, κάναμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού, με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε και η τροποποίηση στο ΕΣΠΑ, στο ΒΑΑ του 21-27, το δημοπρατήσαμε τους προηγούμενους μήνες και τώρα είναι στη διαδικασία επιλογής οριστικού αναδόχου. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε υπογραφή σύμβασης για αυτό το πολύ σημαντικό έργο, που είναι ένας ολόκληρος αθλητικός χώρος που δημιουργείται στην Αγία Κυριακή, ο προϋπολογισμός του είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το έργο της Προκυμαίας, το αναλάβαμε σε μια δύσκολη περίοδο, με πολλές καθυστερήσεις. Για ένα μεγάλο διάστημα θέλω να πιστεύω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Πιέσαμε τον ανάδοχο διοικητικά και όπως πρέπει, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο νόμος 44-12. Το τελευταίο διάστημα όμως θέλω να πω ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την απόδοση του αναδόχου και του έργου. Βέβαια
είναι μέσα στην Κομνηνάκη όπου φτιάχνει το πλακόστρωτο και μπορεί να μην υπάρχει όχληση που υπήρχε όταν παραλάβαμε εμείς το έργο και ήταν η Λαμαρίνη στην προκυμαία, όμως με τέτοιους ρυθμούς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βγούμε έξω στο μέτωπο της προκυμαίας, μπροστά από τα μαγαζιά, μπροστά από τους επιχειρηματίες. Κάναμε πάλι ξανά και ξανά και στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή η τεχνική μας υπηρεσία κάνει τα δέοντα που προβλέπει η νομοθεσία απέναντι στον ανάδοχο να συμμορφωθεί, να επιταχύνει τις διαδικασίες, να βάλει το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται για να δουλεύει, για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο εντός χρονοδιαγραμμάτων. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή τι θα ακολουθήσει μετά. Σίγουρα όμως τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα και μπορούμε να μιλήσουμε ξανά και να σε ενημερώσουμε. Φυσικά θα πρέπει να ενημερωθεί για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα τόσο επιχειρηματίες, το έχω πει πολλές φορές, τόσο επιχειρηματίες της περιοχής, είτε είναι εστίασης είτε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι τόσο συνεπής όσο εμείς θα θέλαμε ως προς την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ποιο είναι το δεύτερο πλάνο? Κοιτάξτε, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Όταν ο ανάδοχος έχει πάρει μια παράταση που δικαιούταν με βάση τις ημέρες κακοκαιρίας και όλα αυτά και με κάποια προβλήματα που είχε στην αρχή το έργο, όταν δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, και είναι μέχρι το Δεκέμβριο. Από εκεί και πέρα, για να πάρει άλλη παράταση, πρέπει να έχει κάποια δεδομένα. Όταν δεν συμβαδίζει με τις συμβατικές υποχρεώσεις, υπάρχει μια σύμβαση που υπογράφει κάθε ανάδοχος για κάθε έργο, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Μάλιστα, σε αυτά τα μεγάλα έργα έχουμε και έλεγχο. Εννοώ και από το ΕΣΠΑ και από τη διαχειριστική αρχή να είμαστε σφιχτοί με τα χρονοδιαγράμματα, να έχουμε απορροφήσεις. Επομένως, όταν δεν τηρεί κάποιος αυτά, όποιος και να είναι αυτός, μετά δέχεται τις συνέπειες του νόμου. Ένα έργο στο οποίο είχαν παρατηρηθεί προβλήματα την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο ήταν εκείνο του κολυμβητηρίου. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε σήμερα? Ναι, θετικές ειδήσεις γενικά για το κολυμβητήριο. Να πω εδώ ότι ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που ασχοληθήκαμε, μία από τις πρώτες επισκέψεις μου στην Αθήνα, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Γιακουμή. Τότε ήταν, μας συνόδευε και ο κύριος Καρασάβας, γιατί είχε και μία πρώτερη εμπειρία από αυτό το έργο, όταν ήταν Αντιδήμαρχος σε προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Βρούτσης μας άκουσε θετικά, το βάλαμε ως ένα από τα ζητήματα μεγάλα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού τον Απρίλιο εδώ στον τόπο μας. Ξαναπήγα εγώ και τον Ιούλιο είχαμε μια σημαντική απόφαση για μας, την ένταξη ολόκληρης χρηματοδότησης στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με 4.900.000 ευρώ. Έγινε η δημοπρασία εντός του καλοκαιριού. Το Σεπτέμβριο υποβάλανε τις προσφορές υποψήφοι ανάδοχοι. Είχαμε 5 προσφορές. Χτες στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε το πρώτο πρακτικό. Έχουμε μια διαγωνιστική διαδικασία τώρα με πρακτικά και δικαιολογητικά. Θέλω να πιστεύω, αν δεν προκύψει κανένα μεγάλο και σοβαρό απρόπτο, ότι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους θα έχουμε ανάδοχο και θα ξεκινήσει η κατασκευή. Να θυμίσω ότι ο χρόνος υλοποίησης αυτού του έργου, το οποίο δεν είναι και ένα μικρό έργο, είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον ποδηλατόδρομο του αεροδρομίου, που είναι ένα εξίσου μεγάλο έργο, εκτός από τον ποδηλατόδρομο και τον πεζόδρομο που πρόκειται να δημιουργηθεί, ενδέχεται να γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις σε αυτό το πεδίο? Ναι. Μιλάμε για τον ποδηλατόδρομο σε όλο τον δρόμο του αεροδρομίου, που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με ένα ύψος των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς αυτή τη στιγμή χωρίζουμε σε δύο στάδια τις μελέτες. Ξεκινάμε από την περιοχή στην αρχή του δρόμου στο αεροδρόμιο, απέναντι τον πύργο Γιαννέλη, μέχρι το λιμανάκι στη Βαριά. Μελετάμε αυτό το τμήμα για πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο από την πλευρά της θάλασσας, κάποια απαραίτητα έργα ακτομηχανικής που χρειάζεται για να προστατευτεί και το οδόστρωμα, αλλά να διαμορφωθούν καλύτερα και οι παραλίες ενδεχομένως. Και παράλληλα από την πλευρά των κτηρίων και των ξενοδοχείων θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα με νέα πλακόστρωτα και κατάλληλες ράμπες για άτομα με αναπηρία. Η μελέτη έχει ανατεθεί, την ημερομηνία παράδοσης της είναι τέλος αυτού του έτους. Στη συνέχεια την υποβάλλουμε προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην κτηματική και σε όλες τις υπηρεσίες για εγκρίσεις. Νομίζω ότι το 25 θα καταφέρουμε να βγάλουμε αυτό το έργο στον αέρα. Παράλληλα υπάρχει πάντα η σκέψη και η συζήτηση, την κάναμε και με τον Περιφερειάρχη και στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε, για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ή δύο τεχνητές παραλίες
σε αυτή την περιοχή έργα τα οποία χρηματοδοτούνται και αυτό από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που δώσατε από κοινού με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη τις προηγούμενες μέρες, τότε είχατε υποβάλει 5 μελέτες, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 3 και αφορούσαν το Κατσάνιο, το Δημαρχείο στο Πλωμάρι και το κτίριο της Πυροσβεστικής. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι άλλες 2 μελέτες που αναμένεται, όπως είπε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, να εγκριθούν σε επόμενο χρόνο. Ναι, είναι 2 μελέτες που τις υποβάλαμε μεταγενέστερα, βέβαια το έγγραφο ήταν κοινό, και αφορούν την κατασκευή του μουσικού σχολείου, γυμνάσιο και λύκειο, του ΚΙΤ της Μόριας, μελέτη φάκελος δημόσιας σύμβασης μελέτης, που ολοκληρώθηκε αφού πήραμε το κτηριολογικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, και μιλάμε για ένα σύγχρονο μουσικό σχολείο για 250 μαθητές και τετραγωνικά που αγγίζουν τα 5.000 τετραγωνικά ο χώρος. Το ποσό της μελέτης προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, η μία μελέτη είναι αυτή και η άλλη είναι για την κατασκευή των γυμνασιακών και ηλικιακών τάξεων των ειδικών σχολείων, πάλι στην περιοχή του ΚΙΤ Μόριας, όπως είχαμε πει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος με χώρο παιδείας. Για αυτές τις 2 μελέτες υποβάλαμε στην περιφέρεια, περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουμε εκεί χρηματοδότηση και είμαστε σε αναμονή. Με αφορμή την αναδιαμόρφωση στο ΚΙΤ της Μόριας, ήθελα να σας ρωτήσω και για το χώρο του Καράτεπε, ο οποίος είχε παραχωρηθεί στο Δήμο για αξιοποίησή του. Ναι, πριν αναφερθώ στο Καράτεπε, να πω για το ΚΙΤ Μόριας ότι παραλάβαμε το τοπογραφικό του ΚΙΤ και τον επόμενο μήνα θα γίνει η δημοπράτηση του καθαρισμού του χώρου του ΚΙΤ, να φύγουν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν από τη φωτιά, να γίνει ένα κανονικό οικόπεδο με το οποίο μετά θα μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα βγει στον αέρα μέσα στον Οκτώβριο. Ο διαγωνισμός είναι της τάξης των 300.000 ευρώ, χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Στο Καράτεπε λοιπόν υπάρχει πρόβλεψη για να γίνουν διάφορα από αθλητικούς χώρους αλλά και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα ιδιοκτησιακό που αφορά το οικόπεδο εκεί, σε σχέση με την νομοθεσία που υπάρχει από το ΣΤΕ για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Περιμένουμε νομοθετικές ρυθμίσεις από την κυβέρνηση που θα διασφαλίζει, φαντάζομαι, συνολικά ή θα εξηγεί συνολικά τι θα γίνει με όλα αυτά τα οικόπεδα και μετά θα συνεχίσουμε. Αυτή πότε αναμένεται να βγει, έχουμε κάποια πληροφόρηση? Όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε μόνο εμείς, το περιμένουν και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες και άλλοι δήμοι, επομένως νομίζω ότι δεν θα αργήσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγκεκριμένες μελέτες, ποιος είναι ο τελικός μας στόχος, δηλαδή τι έργα πάμε να δημιουργήσουμε? Ναι, πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Το Κατσάνιο, μόλις τώρα πάρουμε την τελική απόφαση ένταξη από την περιφέρεια, γιατί ο Περιφερειάρχης έδωσε το OK, τώρα εμείς υποβάλλουμε τα απαραίτητα και έχει μια διαδικασία για το φάκελο. Βγαίνουμε στον αέρα για να γίνει μετατροπή του Κατσάνιου σε ευρωφωνηπιακό και παιδικό σταθμό. Ένα πολύ όμορφο κτίριο σε μια περιοχή που υπήρχε παλιά ο Β' παιδικό σταθμό και έκλεισε και υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Το κτίριο της Πυροσβεστικής θα γίνει μια κοινωνική δομή όπου θα μπορεί να στεγάζει και τους όποιους άστεγους συμπολίτες μας, αλλά και θα έχει και υπηρεσίες. Ένα κτίριο το οποίο επισκευάσαμε πρόσφατα, εξωτερικά μόνο, γιατί είχε κάποια θέματα επικινδυνότητας, και το Δημαρχείο στο Πλωμάρι θα επισκευαστεί στατικά, γιατί είχε και κάποια θέματα, θυμάστε, τα έχετε πει και εσείς από το ρεπορτάζ σας, και θα γίνει ένα σύγχρονο ενεργειακά αναβαθμισμένο και βιοκλιματικό κτίριο που θα χρησιμοποιούνται τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου, όπως γίνεται και τώρα, φιλοξενούμε και άλλες υπηρεσίες, αλλά και μαγαζιά. Επανερχόμενοι στα έργα, ήθελα να ρωτήσω ως προς το νέο Δημαρχείο, σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Το νέο Δημαρχείο, ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, εμείς αναθέσαμε να δημιουργηθούν τα τεύχη δημοπράτησης και όλος ο φάκελος, γιατί αυτό θα πάει με το σύστημα μελέτης κατασκευής, δηλαδή θα επιλεγεί ένας ανάδοχος που θα κάνει και την οριστική μελέτη και την κατασκευή. Αυτές τις μέρες παραλάβαμε το φάκελο αυτό, το κοιτάει η υπηρεσία, έχει μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που είχε προενταχθεί, γίνεται ένα αίτημα, θα γίνει τις επόμενες μέρες προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση της απόφασης. Μόλις πάρουμε αυτή την απόφαση
το βγάζουμε στον αέρα. Θα ήθελα να βγει στον αέρα εντός του 2024. Αν δεν γίνει αυτό μέχρι το τέλος, φαντάζομαι αρχές του 2025 ο διαγωνισμός για την κατασκευή του θα είναι στον αέρα. Ξαναλέω, περιλαμβάνει πρώτα το πρώτο στάδιο των οριστικών μελετών και μετά την κατασκευή του. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό του Master Plan, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Κοιτάξτε, είμαστε σε επικοινωνία και συνεχώς έχω πάει και εγώ προσωπικά και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου με την ΕΤΑΔ. Ζητάμε την παραχώρηση αρχικά εδώ της περιοχής 20 στρεμμάτων του εμπορικού λιμένα. Ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Το βλέπουν, έχουμε κάνει την πρότασή μας, περιμένουμε. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί όλα να χωρέσουν στον υφιστάμενο λιμένα, και εμπορικές και επιβατικές. Ο εμπορικός λιμένας ιδανικά θα ήταν εκτός πόλης, έτσι, αλλά όσο δεν το δίνουν αυτό το χώρο και δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο Δήμος, τότε κολλάνε όλα τα θέματα. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με τις σχέσεις που έχετε με τους άλλους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα με τον άλλο Δήμο Δυτικής Λέσβου, διότι πρόσφατα είχαν εμφανιστεί κάποια σύννεφα στις σχέσεις που είχαν να κάνουν με τη ΔΕΔΑΠΑΛ αλλά και την ΔΕΙΑΛ. Ναι, δεν νομίζω ότι ήταν σύννεφα. Μπορεί να ήταν κάποιες παρερμηνίες ή κάποιες πρόσκαιρες έτσι μικρές διαφωνίες που είναι λογικό να υπάρχουν. Η συνεργασία είναι άψογη, τόσο η δική μου με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, τον κύριο Βέρο, όσο και σε επίπεδο αντιδημαρχών, αλλά και στα νομικά πρόσωπα. Σας διαβεβαιώ ότι επειδή τα συμβούλια είναι και από τους δύο Δήμους, τόσο με τις συμπολιτεύσεις όσο και με τις αντιπολιτεύσεις γίνονται γόνιμοι διάλογοι και παίρνονται αποφάσεις οι οποίες οι περισσότερες είναι ομόφωνες για το καλό όλου του νησιού. Μπορεί οι Δήμοι να είναι δύο, το νησί είναι ένα, οι ανάγκες είναι ενιαίες και έτσι συνεχίζουμε και ενωμένοι προχωράμε. Στην πρώτη συνέντευξη που μας είχατε παραχωρήσει με την ανάληψη των καθηκόντων σας, μας είχατε πει ότι στο τέλος κάθε έτους ενδέχεται να αλλάζουν τα χαρτοφυλάκια. Και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Είστε ευχαριστημένος από τους συνεργάτες σας? Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Να πω όμως μια έκφραση που συνηθίζω να λέω, ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πολύ σωστά το λέτε, απλά το ταμείο θα γίνει το Δεκέμβριο.